Σπρώχνοντας την ουσία του ζητήματος στο περιθώριο, κυβέρνηση και ΑΚΕΛ επιδίδονται σε σκληρή αντιπαράθεση με αντικείμενο την περιβόητη λίστα Τανζανοί, όπως το Προεδρικό τίτλοφόρησε τον κατάλογο με τις ύποπτες πολιτογραφίσεις επί Προεδρίας Χριστόφια. Ο φάκελος με τη σφραγίδα απόρριτο στάλθηκε στους πολιτικούς αρχηγούς την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Αν και ο άνδρος Κυπριανού δεν έπεσε από τα σύννεφα, αφού είδε τον επίμαχο φάκελο άλλες τουλάχιστον 2 φορές στο παρελθόν σε συναντήσεις με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι μερικές φορές που μου ανέμιζαν αυτά τα χαρτιά και μου έλεγε: «Ξέρεις, έχω αυτά τα χαρτιά, σταμάτα να μιλάς». Και του είπα κατ' επανάληψη: «Πρόεδρε, δώστα στη δημοσιότητα». Θεωρώ απαράδεκτο να μετέρχεται πρόεδρος της Δημοκρατίας τέτοιες μεθόδους, να θεωρεί ότι μπορεί να απειλεί. Καμία απειλή. Την κυβέρνηση την εκπροσωπεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και μόνο. Και απλά να πω ότι με τον πρόεδρο που συζητούσα. Κύριε Κούσο, δεν είναι με άλλο. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Πολίτης, στη λίστα Τανζανή φιγουράρουν τα ονόματα Ρώσων που πολιτογραφήθηκαν μεταξύ 2008 και 2013 για να εξυπηρετηθεί το Κρεμλίνο. Πρόσωπα τα οποία φέρονται να σχετίζονται και με τις έρευνες που έγιναν στις ΗΠΑ για παρέμβαση στις εκλογές του 2016. Ο κατάλογος περιλαμβάνει ακόμη τουλάχιστον μια πολιτογράφηση που συνδέεται με τις καταγγελίες που είχε κάνει ο εργολάβος Μιλτιάδης Νεοφύτου στην αγωγή του κατά Χριστόφια, η οποία εν τέλει αποσύρθηκε. Κύριε Κυπριανού, είμαι στη διάθεσή σας οποτεδήποτε θέλετε να το συζητήσουμε. Όχι μόνο αυτό και αυτά που νομίζετε ότι μας ενοχλούν. Η δική μου δεν είναι για αντιπαράθεση όμως και συζήτηση για να αποδείξουμε πολιτικά στον κόσμο το α ή το β. Επί της ουσίας, το κεντρικό επιχείρημα του ΑΚΕΛ είναι ότι οι πολιτογραφήσεις που έγιναν επί Προεδρίας Χριστόφια αφορούσαν σε πρόσωπα τα οποία, αφού πήραν διαβατήριο, είχαν βλεξίματα με τον νόμο, σε αντίθεση με τις πολιτογραφήσεις των τελευταίων χρόνων. Κάτι που βεβαίως η κυβέρνηση απέρριψε κατηγορηματικά λίγες μέρες μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων από το Αλτζαζίρα.